Έχουμε κοντά μας σήμερα, Γιάννη, τον γραμματέα του συλλόγου Γουλινάς Adventure, τον κύριο Θάνο Κύρκο. Θάνο, μιλάμε στον ελληνικό. Εννοείται. Και όλα έτοιμα για το Γουλινάς Volcano Enduro, ο δεύτερος αγώνας του πρωταθλήματος Enduro Greek Series 2024, που διεξάγεται με επίκεντρο τη Σπερχιάδα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ακριβώς. Τι πρέπει να περιμένουμε από τη φετινή διοργάνωση? Είναι η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος. Πέρυσι έγινε πρώτη φορά. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς και εγώ και ο σύλλογος που μας καλέσατε σε αυτή τη συνάντηση. Είναι η δεύτερη φορά, όπως είπατε, η δεύτερη χρονιά που διοργανώνουμε τον ίδιο αγώνα. Είχε γίνει 34 πέρυσι. Πέρυσι είχαμε 210 συμμετοχές. Φέτος ο πήχης πήγε στα 240. Sold out ήταν πέρυσι, sold out και φέτος. Ακριβώς, μέσα σε 3-4 ημέρες, και πέρυσι και φέτος οι εγγραφές και η δυνατότητα που είχαμε να υποδεχθούμε ανθρώπους, αθλητές, ήταν sold out από το τριήμερο, τετραήμερο. Αυτό πώς το έχετε καταφέρει για μια καινούργια διοργάνωση να σας εμπιστεύονται αθλητές από όλη την Ελλάδα και να έχετε τόσες πολλές συμμετοχές? Από την ώρα που ξεκινήσαμε, χωρίς πολλές κουβέντες, επισκεφτήκαμε τους υπόλοιπους αγώνες ανά την Ελλάδα που γινότανε, τα υπόλοιπα event, στην Αράχοβα, στην Άνω Χώρα, στο Ζάλογκο, στο Ανίλιο. Είδαμε τι κάνουν, είδαμε πώς γίνεται και προσπαθήσαμε σε όλο αυτό που είδαμε πριν αναλάβουμε την περσινή εκδήλωση, να δούμε τι μπορούμε να προσθέσουμε. Υπολογίσαμε ότι είμαστε 2 ώρες από την Αθήνα εμείς, έχουμε αυτό το προνόμιο. Υπολογίσαμε ότι είμαστε στο κέντρο της Ελλάδος. Μιλήσαμε με το Δήμο για να μας βοηθήσει, μιλήσαμε με την Περιφέρεια για να μας βοηθήσει. Μας είπαν όλοι ότι μας αγαπάνε και θα μας στηρίξουν, και έγινε. Και προσπαθήσαμε να χτίσουμε παραπάνω πράγματα, ό,τι μπορούσαμε, στους υπόλοιπους αγώνες, που επειδή είναι ένα άθλημα και η αγορά της Ελλάδος είναι πάρα πολύ μικρή, αυτά τα παιδιά και αυτοί οι αθλητές που συμμετέχουν δεν έχουν μεγάλη αγορά για να δώσει πολλά αβαντάζ και προνόμια από τις εταιρείες ποδηλάτων και από την αγορά της Ελλάδος. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε να δώσουμε όσο μπορούμε σε παροχές περισσότερες, να τους κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη στη φιλοξενία, στους αγώνες, στις προπονήσεις, στα uplift, στο φαγητό, στα δωρεάν uplift, που να προσελκύσουμε έτσι με παραπάνω όσο μπορούμε ποιότητα και παροχές περισσότερο κόσμο. Πολύ έξυπνο. Πολύ έξυπνη κίνηση. Δηλαδή, με την άρτια διοργάνωση και με τις πολύ καλές παροχές που προσφέρετε, ποντάρετε, είναι και αυτή η τομή που ποντάρετε για την επιτυχία του αγώνα. Φανταστείτε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε πάνω από 30 άτομα στη λίστα επίσημα, και μπορώ να σας πω και 4-5 ονόματα που μου έχουν πάρει σήμερα τηλέφωνο, που προσπαθούν χωρίς να ξέρουν να κάνουν αίτηση εγγραφής. Δηλαδή, αν είχαμε και άλλα 30 δηλαδή, τσιπάκια για χρονομέτρηση, θα ήταν και αυτά εντός στον αγώνα. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο, δεν είναι διαχειρίσιμο, γιατί πρέπει να ανέβουν στο βουνό, να κατέβουν στη Σπερχιάδα, φεύγουν από τη Σπερχιάδα, πάνε στο βουνό, και θέλει ένα πολύ καλό κοντρόλ χρόνου για να υποδεχθούμε. Δεν είναι απλό δηλαδή να πούμε ότι υποδεχόμαστε ό,τι να είναι από αριθμό. Θέλει πολύ μεγάλη οργάνωση από την αρχή μέχρι το τέλος. Μάλιστα. Όσο αφορά τώρα τις διαδρομές, όρος Γουλινά. Σωστά. Εγώ το βουνό αυτό το έμαθα από εσάς. Δεν το γνώριζα καν. Όπως και το 98%-99% που μας επισκέφτονται, ψάχνουν να δουν στο χάρτη που είναι το όρος αυτό. Είναι ένα μικρό βουνό, 1460 υψόμετρο, αλλά έχει ένα καταπληκτικό σημείο, το λέμε σημείο G εμείς, έχει 360 μοίρες άπλα γύρω-γύρω. Δηλαδή είναι ένα μικρό βουνό ανάμεσα σε γίγαντες, Ήτη, Γκιώνα, Βαρθούσια, η Σαράντενα, ένα μονοπάτι τρελό Ε4 που είναι νότια από εμάς, Τιμ Φριστός, Βελούχη, βλέπουμε μέχρι Άγραφα, Όλυμπο, θάλασσα. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν έχουμε κάποιο βουνό κοντά μας, μας κάνει αυτό το βουνό να είναι με 1460 υψόμετρο, λες και είσαι στον Όλυμπο, δηλαδή από θέμα θέας. Και επειδή υπάρχει μια πρόσβαση 16 χιλιόμετρα από τη Σπερχιάδα, δεν είναι δηλαδή το άπειρο, είναι εύκολο να ανέβει κάποιος με ένα SUV, με ένα αγροτικό, ειδικά τώρα με τη βοήθεια της Περιφέρειας και του Δήμου. Ο δρόμος αυτή τη στιγμή τελειοποιείται να είναι προσβάσιμο αυτό το βουνό. Δηλαδή είναι εύκολο κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει τους αγώνες θεατής? Πριν από 2-3 ημέρες ήρθε ένα γκρουπ με 50-60 άτομα από τον Ορειβατικό Σύλλογο Λαμίας. Mm-hmm. Συναντηθήκαμε πάνω 150 άτομα στην κορυφή.
χωρίς να ξέρει κανείς ότι θα είναι ο άλλος εκεί πέρα. Δεν μπορούσαμε να ελιχθούμε στην κορυφή. Δεν έχουμε άσφαλτο, αλλά πιστεύω ότι πάνω από τα μισά οχήματα της περιοχής της δικιάς μας μπορούν να ελιχθούν και να ανέβουν. Ήταν σημαντικό που και ο χειμώνας ήταν ανύπαρκτος φέτος, οπότε δεν είχαμε τόσο καταστροφή σε εισαγωγικά των δρόμων λόγω πλημμυρών κτλ. Εμείς θα θέλαμε, όπως και πολλοί κόσμοι, θα θέλαμε λίγο χειμώνα. Οι βροχές κάνουν καλό στο τερέν των μονοπατιών. Το λένε full terrain η φιλία αυτή. Εμείς θέλαμε βροχές, γιατί εμείς όλο το χειμώνα, επειδή ανεβαίναμε και μαζεύαμε τις δουλειές, δεν αφήναμε το δρόμο να χαλάσει. Δηλαδή και πριν έρθουν τώρα τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου, ανεβαίναμε και σκαλίζαμε ώστε αυτές οι λίγες βροχές που πέσανε να φεύγουν γρήγορα εκτός δρόμου για να γίνουν οι μικρότερες δυνατές βλάβες. Και από πέρυσι που είχαμε φροντίσει να κάνουμε κάποιες δουλειές, η ζημιά δεν θα ήταν μεγάλη, ακόμη και καιρό να είχαμε βαρύ. Περιμένουμε έτσι κορυφαία ονόματα από τη χώρα μας. Και θέλω να αναφερθούμε λίγο και αν θα είναι και ο δικός μας ο πρωταθλητής, ο Γρηγόρης Τσαλαφούτας. Και αν έχετε μιλήσει με τον Γρηγόρη, να σας δώσει και κάποιες ιδέες οργανωτικές με την εμπειρία που έχει πλέον. Ο Γρηγόρης είναι σημείο αναφοράς για μας, γιατί είναι από τη Λαμία, είναι πατρίδα, είναι φίλος. Και από την αρχή, πριν 2 χρόνια που ξεκινήσαμε να στείνουμε το σύλλογο και να στείνουμε την προσπάθεια αυτή, ο Γρηγόρης πρέπει να έχει ανέβει 1000 φορές στο βουνό αυτό για να μας πει όχι αυτό έτσι, όχι αυτό αλλιώς, να μας πει είτε λέγεται ξεκλάρισμα, είτε λέγεται πώς θα φαρδίνουμε το μονοπάτι, είτε λέγεται πόσο φυσικό θα είναι το μονοπάτι, πόσο τεχνικό θα είναι το μονοπάτι. Καταρχάς είναι ο πρωταθλητής. Εντάξει, είναι το brand name, εννοείται ότι θα δώσει το παρόν. Και μαζί με αυτόν, αυτό που έχουμε δει στις εγγραφές, εκτός απρόπτου τελευταία στιγμής, όλες οι συμμετοχές και όλοι οι αθλητές που είναι στο top 10, top 15 θα είναι εδώ, της Ελλάδος. Και μαζί με αυτούς περιμένουμε περίπου 34 άτομα από το εξωτερικό. Περιμένουμε 7-8 από την Τουρκία, 11 άτομα από τη Βουλγαρία, 2-3 από τα Σκόπια, από τη Σερβία 2-3, από την Τσεχία νομίζω 2. Αυτοί που θα μείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στις Πυρκιάδες. Γιατί δεν είναι μόνο οι αθλητές, είναι και οι συνοδοί τους. Η περιοχή μπορεί να φιλοξενήσει τόσο μεγάλο αριθμό. Αυτό που οι κλίνες, σαν κλίνες του Δήμου Μακρακόμης δεν αρκούν. Δηλαδή οι κλίνες του Δήμου Μακρακόμης είναι περίπου 110. Εμείς, επειδή μια μεγάλη πάσα παίρνει τα Λουτρά Ιπάτης, που είναι κοντά μας, και μια δεύτερη πάσα παίρνει η Λαμία, που είναι επίσης κοντά μας, αμέσως μετά. Φροντίσαμε, αφού έχουν γεμίσει αυτά τα καταλήμματα, να βρούμε διαμονή και στη Σπερχιάδα και στη Μακρακόμη, σε πολλά σπίτια, γιατί δεν θέλαμε να φύγει κάποιος μακριά να πάει στο Καρπενήσι, να πάει πιο πέρα από τη Λαμία. Ούτε υπάρχει δυνατότητα κάμπινγκ σε κάποιο χώρο όπως είχατε πέρυσι. Κάμπινγκ ήταν η δεύτερη λύση μετά τη διαμονή. Όπως και πέρυσι σωστά είπατε, έχουμε 2 κάμπινγκ τα οποία είναι μόνο για την. Δεν είναι οργανωμένα κάμπινγκ. Αλλά με την άδεια του Δήμου και τη βοήθεια των κατοίκων, στο σημείο του γηπέδου και στο σημείο του Αγίου Δημητρίου, ένα παρκάκι που είναι πάνω από το Race Village που διοργανώνει το αγώνας, το οργανώνουμε με τουαλέτες χημικές. Έχουμε τα αποδυτήρια του γηπέδου και στους 2 χώρους αυτούς θα φιλοξενηθούν πάνω από μπορεί και 90 άτομα συνολικά που θα έρθουν να κάνουν από αύριο τη σκηνή τους και το κάμπινγκ τους. Όπως μας είπατε, θα υπάρχουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές και αρκετοί από το εξωτερικό. Πόσο σημαντικό είναι για σας να αναδείξετε τη φυσική ομορφιά της περιοχής, γιατί μιλάμε για έναν αγώνα που με τόσες διεθνείς συμμετοχές έχει και διεθνή αντίκτυπο. Το στοίχημα από την αρχή που κάναμε το σύλλογο ήταν αυτό. Δηλαδή, ο σκοπός του σύλλογου μας, του Γουλινάς Adventure όπως τον βαφτίσαμε, ήταν πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε ένα event, όχι μόνο το ποδήλατο, αλλά αρχίσαμε το ποδήλατο και θα πάει και η πεζοπορία στη συνέχεια, να είναι η Σπερχιάδα και το όρος Γουλινά και μαζί η Δυτική Φθιώτιδα, γιατί δεν είμαστε χώρος, όπως είπατε πιο πριν, που μπορούμε να φιλοξενήσουμε μόνο στη Σπερχιάδα κόσμο, πώς θα μπορούσαμε στη Δυτική Φθιώτιδα να προσελκύσουμε κόσμο, ούτως ώστε αυτή η ανταπόκριση να μην είναι μόνο στο event που έχουμε στις 14 Απριλίου, και αυτό μετά το περσινό event
πήρε σάρκα και οστά. Δηλαδή, σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει επισκεψιμότητα χάρη της γνωριμίας όλου αυτού του κόσμου με τα μονοπάτια, της προσβασιμότητας από την Αθήνα, και είναι ένα βουνό το οποίο είναι εύκολα επισκέψιμο, όχι μακριά, και μονοπάτια καθαρά όλο το χρόνο, χωρίς κινδύνους, με φαρμακείο παντού, με ένα mini service παντού, το οποίο αυτό, όταν έρχεται κάποιος και το επισκέπτεται, το διαδίδει. Και αυτό παίρνει σάρκα και οστά τώρα. Δηλαδή, υπάρχει μια αφισοκόλληση που γίνεται από στόμα σε στόμα για αυτές τις μικρές, μεγάλες παροχές, ούτως ώστε ο άλλος να πει ευκαιρία. Πάμε να το επισκεφτούμε. Και πάμε να το επισκεφτούμε. Αυτό ήταν και το στοίχημα από την αρχή, δηλαδή. Πάντως, γενικά βλέπουμε στο Δήμο Μακρακόμης και στην περιοχή εκεί της Δυτικής Φτιώτιδας πολλά αθλητικά event το τελευταίο χρόνο. Και απανωτά, έτσι. Είναι ένα τελευταία 4-5 χρόνια. Υπάρχει αρκετή εξωστρέφεια. Βρισκόμαστε, τσακωνόμαστε, γκρινιάζουμε, αλλά το καλό είναι ότι όλοι οι σύλλογοι, τουλάχιστον στη Σπερχιάδα που γνωρίζω καλύτερα, αλλά και στη Μακρακόμη, αλλά στη Σπερχιάδα που είναι 3-4 σύλλογοι, οι οποίοι είναι οι LEMS που κάνουν ένα δυνατό αγώνα Enduro και Motocross κάθε χρόνο πολλά χρόνια, με τη μεγαλύτερη ιστορία. Πρόσφατα έγινε ο μη μαραθώνιος. Πρόσφατα έγινε ο μη μαραθώνιος, ο οποίος είναι ο 7ος-8ος, αν θυμάμαι καλά. Είναι ο λαογραφικός σύλλογος, ο οποίος είναι πολύ δυνατός, μετράει 15-16 χρόνια. Ακριβώς, γίνονται πραγματάκια εκεί στην περιοχή. Και είναι βασικό ότι αυτοί οι σύλλογοι βάζουν τους στόχους τους, βάζουν το πλάνο τους, έχουν το Δήμο δίπλα. Χωρίς το Δήμο δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς την περιφέρεια επίσης δεν γίνεται τίποτα. Και μετά χωρίς τους χορηγούς. Αλλά και τους εθελοντές. Είναι βασικό κομμάτι. Οι εθελοντές είναι πολύ βασικό κομμάτι, εννοείται. Απλώς, αν ο σύλλογος έχει εξωστρέφεια και λίγη γκρίνια, γίνονται τα πάντα. Χαιρόμαστε που το λέτε ότι τσακωνόμαστε, αλλά στο τέλος συμφωνούμε για να κάνουμε κάτι καλό, γιατί υπάρχουν και πολλοί που προσπαθούν να τα έχουν όλοι καλά με όλους και να το παίζουν διπλωμάτες. Εντάξει. Η αλήθεια είναι αυτή τώρα, έτσι. Και εμείς μέσα στο σύλλογο είμαστε 7 άτομα. Με αυτά τα 7 άτομα μας περιβάλλουν άλλα 10 άτομα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα φύγουν στις 2 η ώρα να πάνε να τελειοποιήσουν 8-9 άτομα το βουνό. Δεν είναι όλοι από το σύλλογο, είναι και οι εθελοντές. Εντάξει, μέχρι τώρα, πριν πω στο στούντιο να κάνουμε τη συνέντευξη, πρέπει να μίλησα με 10 τηλέφωνα, γκρίνια, νεύρα, ένταση, από το φαγητό μέχρι πώς θα πάει ο ένας, πώς θα γυρίσει ο άλλος. Εντάξει, αλλά οι διαφωνίες φέρνουν το αποτέλεσμα. Είναι και ο κοινός σκοπός. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον αγώνα. Θα είμαστε και εμείς την Κυριακή εκεί για το ρεπορτάζ. Και το 2.40 να γίνει 3. Και αν μπορεί να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και θέλουμε να σας έχουμε συνεχώς κοντά μας, γιατί χωρίς εσάς δεν χτίζεται αυτό. Δηλαδή όλα και τα social και τα media είναι βασικός κορμός, γιατί είμαστε σε μια περιοχή η οποία δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα για να προσελκύσουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Θάνο.